Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Μαζί πάλι σε μια νέα ολιγόλεπτη εκπομπή για να δούμε ορισμένα πράγματα. Πολλοί ακούγεται και λένε «Μα τι προσέφερε ο Χριστός στον κόσμο? Πώς θα ήταν ο κόσμος αν δεν είχε έρθει ο Χριστός?» Διερωτώμεθα κι εμείς. Πώς θα ήταν ο κόσμος αν δεν ερχόταν ο Χριστός στον κόσμο? Όλα αυτά λοιπόν είναι ερωτηματικά και θέλουν μια απάντηση. Και για να μην χρονοτριβούμε, θα πούμε την αλήθεια. Ο Χριστός προσέφερε την αλήθεια στον κόσμο. Ποια είναι αυτή η αλήθεια? Ο ίδιος ο Χριστός μας είπε ότι είναι αυτός ο ίδιος είναι η αλήθεια. Αυτό προσέφερε τον εαυτό του ο Χριστός, να πιστέψουμε σε Αυτόν και να σωθούμε. «Ο πιστεύων εις εμέ», είπε ο Χριστός, «δεν θα μεταβεί εις θάνατον, αλλά θα μεταβεί από τη ζωή στη ζωή». Πολύ μεγάλες κουβέντες, τις οποίες δεν τις είπε κανένας άλλος από όσους γνωρίζουμε μέσα στην ιστορία. «Θα μεταβεί από τη ζωή στη ζωή». Είναι λοιπόν, έφερε την αλήθεια στον κόσμο ο Χριστός. Ο Χριστός είναι η αλήθεια, δηλαδή ο λόγος του είναι η αλήθεια. Πολλοί λένε ότι το Ευαγγέλιο λέει το γράψανε άλλοι. Μα το γράψανε με την επιτήρηση και των 12 Αποστόλων, των 11 και του Ματθία που ήρθε μετά, και αποκλείεται να έλεγαν άλλα λόγια από αυτά που έλεγε ο Χριστός. Παντελώς αποκλείεται. Πρώτον, γιατί σεβότανε και φοβόταν τον Χριστό, μήπως αυτά που πούνε δεν είναι τα λόγια του. Και δεύτερον, διότι είχε έρθει το Άγιο Πνεύμα το οποίο τους πληροφόρησε για την αλήθεια του Χριστού. Να λοιπόν για πόσους λόγους είναι αληθινό το Ευαγγέλιο. Άλλωστε, όσοι έχουν οξυδέρκεια και μυαλό, και όχι πιστεύουνε, όσοι μπορούν να καταλάβουν τι είναι το Ευαγγέλιο, δεν χρειάζεται να τους πει κάποιος τι είναι. Το καταλαβαίνει η ψυχή τους μέσα ότι είναι λόγος του Θεού. Συγκρινόμενος με το λόγο των ανθρώπων, είναι πάρα πολύ υπεράνω όλων των άλλων διηγημάτων, ιστοριών, βιβλίων, ιστορικών, θρησκευτικών κλπ. Το Ευαγγέλιο υπερέχει κατά πάντα και σε πολλά. Υπερέχει σε πάρα πολλά το Ευαγγέλιο. Αυτό που το καταλαβαίνει ένας άνθρωπος καλοπροαίρετος, ο οποίος βλέπει την αλήθεια του Ευαγγελίου. Δεύτερον, εδόθη ελπίδα στους απελπισμένους. Οι άνθρωποι προ Χριστού ήταν πολύ απελπισμένοι άνθρωποι. Ο θάνατος τους κυνηγούσε από μέρα στην ημέρα και δεν είχαν διέξοδο μέσω του θανάτου. Τώρα με τον Χριστό, ο θάνατος είναι νικημένος. Θα μου πεις, το σώμα θα πεθάνει το σώμα. Αλλά η ψυχή θα ζει και θα έχουμε την ελπίδα της σωτηρίας. Αυτό είναι το μεγάλο πράγμα που προσέφερε ο Χριστός στον κόσμο. Τρίτον, εκτός από την ελπίδα στους απελπισμένους ανθρώπους του αιώνα, το όλων των αιώνων, κυριάρχησε το καλό στον κόσμο. Περισσότερο, βέβαια, από ό,τι πριν. Όχι απόλυτα, διότι δεν ήθελαν οι άνθρωποι να γίνει αυτή η κυριαρχία του καλού στον κόσμο. Αυτό ήταν ο λόγος. Αλλιώς, τέταρτον, σταμάτησε τη δουλεία. Κανένας δεν φώνευε πια τους δούλους του, διότι ήταν απαγορευμένο. Ιδίως μετά τον Μέγα Κωνσταντίνο, απαγορευόταν τελείως. Η σταύρωση, το μίσος προς τους δούλους και η τιμωρία. Παλιά, ο δούλος ήταν σαν ένα σκύλος, αγορασμένος και μπορούσε να τον κάνει ό,τι θέλει. Μα ό,τι ήθελες. Ό,τι ήθελες. Αυτό λοιπόν σταμάτησε. Τώρα, είπαμε 5 κύρια πράγματα. Την αλήθεια, την ελπίδα, το καλό που έγινε στον κόσμο μετά από όλα αυτά που γίνανε και ο κόσμος είχε παρασυρθεί πάρα πολύ τότε. Δηλαδή, το κακό χειροτέρευε και δεν ξέραμε που θα φτάσει. Την κατάλληλη στιγμή ο Θεός έστειλε το μοναδικό Υιό Του στον κόσμο, το μονογενή του Υιό, για να διώξει όλη την κακία της ανθρωπότητας, να αλλάξει τις καρδιές των ανθρώπων.
σταμάτησαν να ρίχνουν τους ανθρώπους στα θηρία, στα ζώα και να ζωτοκραυγάζουν κιόλα. Στο Βυζάντιο επικράτησαν οι υποδρομίες αντί για τις σφαγές. Αυτό που λέμε Κολοσσέο, αγαπητοί φίλοι, είναι ποτισμένο με το αίμα εκατομμυρίων ανθρώπων. Βρίσκουνε DNA ανθρώπινο 70 μέτρα κάτω στη γη. Σκάβουνε με γεωτρύπανα και βρίσκουνε χώμα το οποίο ακόμα έχει DNA ανθρώπων. Πρέπει όσοι πηγαίνουν στο Κολοσσέο να γονατίζουνε, όχι να παίρνουν φωτογραφίες και να χασκογελάνε. Αν ήταν σοβαροί άνθρωποι, αυτό έπρεπε να κάνουν. Επικράτησαν λοιπόν υποδρομίες στο Βυζάντιο αντί για τις μάχες των σκλάβων και τους φόνους που γινόντουσαν μέσα στις αρένες ή τις θηριωδίες, βάζανε τα θηρία πεινασμένα και τρώγανε ανθρώπους. Εκείνοι που είχαν πολλούς δούλους στα γενέθλιά τους φάζανε μερικούς. Η πίστη στο Χριστό, η πίστη στο Χριστό μας απελευθέρωσε εκατομμύρια ψυχές από το ψέμα πρώτα-πρώτα της ιδωλολατρίας, από τους ψεύτικους θεούς, από θεούς που ήταν ζώα, που ήταν χρυσά μοσχάρια, που ήταν κουκουβάγες, που ήταν αγελάδες, που ήταν ταύροι και μοσχάρια και όλα αυτά, ό,τι μπορεί να φανταστείς κανείς το είχε θεοποιήσει. Κουκουβάγες, ζώα, κροκοδίλους ακόμα είχαν στην Αίγυπτο, τους είχαν κάνει θεός κροκόδιλους. Έδωσε λοιπόν στην ψυχή των ανθρώπων χαρά, η πίστη αυτή, το ότι ξέφυγαν από το ψέμα της ειδωλολατρίας και ελπίδα. Η ειρήνη στις ψυχές που είναι μεγάλο πράγμα, η ειρήνη του Χριστού είναι μεγάλο πράγμα. Η ειρήνη Χριστά ζητάνε οι άνθρωποι και πίστη στο όνομα του Χριστού για να σωθούν. Άλλαξαν τα βάρβαρα ήθη των λαών, όλων των λαών. Ακόμη και οι άπιστοι προς τον Χριστό λαοί ευεργετήθηκαν από την αγάπη των χριστιανών, που δεν ήθελαν να εκδικηθούν παρά μόνο να αμυνθούν, έτσι. Γιατί ο Χριστός λέει, δεν ζητάμε εκδίκηση από κανέναν. Εμείς προσευχόμαστε και ευεργετούμε τους εχθρούς μας. Αυτή είναι η σωστή στάση του χριστιανού. Και κάποιος πολύ σοφότερος από εμάς είπε, με την έλευση του Χριστού σταμάτησε ο λαός παραγμός, διότι αλλιώς κινδύνευε να αφανιστεί και η ανθρωπότητα από τον άλληλος παραγμό. Το φαντάζεστε αυτό το πράγμα? Κινδύνευε και η ανθρωπότητα να αφανιστεί από τον άλληλος παραγμό που υπήρχε μεταξύ των ανθρώπων. Φοβερό πράγμα. Ο χριστιανισμός, εκτός της γνώσης, όπου όπως είπαμε υπάρχει, προσφέρει και τη δράση σαν άνθρωπος, διότι δεν είναι θεωρητικός ο χριστιανισμός, όπως νομίζουν, ή ηθικολογία μόνο, είναι και πράξη. Εάν δεν πράττει ο χριστιανός, δεν είναι χριστιανός. Ποιες είναι οι πράξεις του χριστιανού? Να ξέρει καλά τη θεωρία του χριστιανισμού, με ακρίβεια την πίστη του, όπως ξέρουμε, έχουμε το πιστεύω για ακρίβεια της πίστης, της πίστεώς μας. Και τα 5-6 κύρια πρακτικά του χριστιανισμού είναι η προσευχή, η οποία δεν μπορεί να παραλυφθεί. Είναι 5-6 κρίκοι οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους και αν φύγει ένας, φύγαν όλοι. Δεν μπορεί να παραλύσει την προσευχή. Είναι η προσευχή. Ένα. Είναι ο εκκλησιασμός. Πάω και ανάβω, λέει, ένα κερί επάνω σε ένα εξοκλήσι. Μα δεν βλέπεις κανέναν αδερφό σου εκεί. Μόνο σου θα πας στον παράδεισο ή θα πας και με κάποιον άλλον? Δεν πας μόνο στον παράδεισο. Όσα κεριά να ανάψεις. Αν με τον πόνο του αλουνού μαζί και εσύ δεν γλάψεις, όπως λέει το κριτικό, η μαντινάδα κριτική. Πολύ ωραία μαντινάδα. Δεν πας στον παράδεισο όσα κεριά να ανάψεις. Αν με τον πόνο του αδερφού και εσύ μαζί του αλουνού και εσύ μαζί δεν γλάψεις. Από τις ωραίες μαντινάδες που μου έκαναν εντύπωση και τις θυμάμαι, τις έχω προσθετήσει. Λοιπόν, προσευχή όπως είπαμε. Και κατηδίαν και μες στην εκκλησία. Εκκλησιασμός τακτικός, Αγία Κοινωνία. Ο Χριστός είπε, θα πάρετε το σώμα μου και θα πείτε το αίμα μου. Δίχως αυτά δεν είναι χριστιανισμός. Η γνώση της Αγίας Γραφής, καλή γνώση της Αγίας Γραφής, γιατί πρέπει να διαβάζουμε χριστιανοί εμείς την Αγία Γραφή, να μην παραλείπουμε να διαβάζουμε την Αγία Γραφή, η ελεημοσύνη, η οποία πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε,
Και υπάρχουν πολλοί τρόποι ελεημοσύνης, και οικονομική και πνευματική και συμπαράσταση και επίσκεψη στο νοσοκομείο και στο σπίτι και φαγητά και όλα αυτά ελεημοσύνες είναι. Ακόμα και η πνευματική ελεημοσύνη είναι να μιλάς στον κόσμο για τον Χριστό. Είναι μια πνευματική ελεημοσύνη. Και μάλιστα είναι ελεημοσύνη της ψυχής που έχει μεγάλη αξία, διότι η ψυχή, όπως έχουμε πει, είναι αθάνατη. Το σώμα πεθαίνει, ξαναναστένεται στην Δευτέρα Παρουσία, ενώνεται με την ψυχή και παρουσιάζεται ο ίδιος άνθρωπος. Ποιος θα το κάνει αυτό? Είναι δυνατόν να γίνει αυτό? Ναι, μόνο ο Θεός το κάνει αυτό. Ο Θεός το κάνει αυτό, αγαπητοί μου. Και ο Χριστός αυτό είπε. Δευτέρα Παρουσία είναι αυτό. Θα παρουσιαστούν όλοι οι άνθρωποι μπροστά στον Χριστό για να κρυφθούν. Σύμφωνα με τις πράξεις τους. Δεν ξεφεύγει κανένας. Ούτε εκείνοι που καίγονται, ούτε εκείνοι που πνιγήκανε, ούτε εκείνοι που κομματιαστήκανε, ούτε εκείνοι που αυτοκτονήσανε. Όλοι θα βρεθούν μπροστά στο κριτήριο του Χριστού ξαφνικά. Άλλαξε λοιπόν τα βάρβαρα ήθη των λαών και ευεργετήθηκαν όλοι από την αγάπη του Χριστού. Η ελεημοσύνη και έκτο κατά το δυνατόν νηστεία. Την αφήνω στο τέλος την νηστεία, αν και δεν είναι έτσι να την περάσουμε αμέσως στην νηστεία. Είναι σοβαρό πράγμα. Ιδίως οι νέοι άνθρωποι που έχουν πολλές ορμές σωματικές, η νηστεία φρενάρει αυτές τις παράλογες μερικές φορές απαιτήσεις του σώματος. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όλα αυτά είναι κρίκη. Να τα ξαναπώ και να τελειώσουμε. Προσευχή, εκκλησιασμός, Αγία Κοινωνία, γνώση της Αγίας, και βέβαια η Αγία Κοινωνία θα γίνεται μετά από πνευματικό και από άδεια του πνευματικού. Δεν θα γίνεται έτσι όποτε θέλουμε και αυτό. Βεβαίως ένας που έχει κοινωνήσει 100, 200, 1000 φορές στη ζωή του, μπορεί να μην πάει στο πνευματικό και να κοινωνήσει. Αλλά θα πάει κάποτε και στο πνευματικό. Όλοι. Και οι ιερείς έχουν υποχρέωση και οι αρχιερείς έχουν υποχρέωση να πηγαίνουν στους πνευματικούς τους. Πόσοι αρχιερείς δεν είχαν τον πατέρα Πορφύριο και εξομολογούνταν σε αυτόν? Αγία Κοινωνία λοιπόν είναι απαραίτητη μετά την εξομολόγηση, με συντριβή εξομολόγηση να μην ξαναγίνουν αυτά τα λάθη που έκανε πριν, και βοηθώντας και ο πνευματικός, και το τσιγάρο κόβεται και όλα τα πάθη κόβονται σιγά σιγά, δεν είναι ανάγκη να τα κόψει κανείς. Αν μπορεί να τα κόψει αμέσως είναι ευχής έργων, αλλά θα γίνει αγώνας. Όλη η Ορθοδοξία είναι ένας αγώνας. Όλη η ζωή του ανθρώπου είναι ένας αγώνας. Εκεί είναι ο αγώνας, πνευματικός αγώνας. Κυρίως αυτό να ξέρετε. Ότι ο αγώνας της Εκκλησίας είναι πνευματικός. Αυτά είχαμε για σήμερα, αγαπητοί φίλοι, να μην σας κουράσουμε άλλο. Χαίρετε και σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Παναγία μαζί σας και ο Κύριος να σας φιλάει πάντοτε. Χαίρετε.